Θέσατε τρία θέματα για να είναι βιώσιμο το χρέος. Ένα. Κανένα χρέος δεν είναι βιώσιμο όσο η ελληνική οικονομία είναι σε 6% ύφεση και η ενεργία στο 16%. Αυτό είναι το λάθος του μεσοπρόθεσμου. Αυτό είναι το λάθος όλου του μνημονίου. Ότι δεν προτάσει την επανεκκίνηση οικονομίας ως προαπαιτούμενο για να δουλέψει το πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Η λάθος σχολή σκέψης που αποδεικνύεται ότι δεν πετυχαίνει και γι' αυτό σήμερα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αφού έχουν δώσει 110 δις, αγωνιούν για το μέλλον του ελληνικού χρέους. Άρα για να κάνετε βιώσιμο το χρέος, η μόνη σας προτεραιότητα είναι να δουλέψει η αγορά. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Αν διαφωνείτε με το Ζάπιο 2, κάντε μια άλλη. Αλλά η ουσία πρέπει να είναι όχι άλλοι φόροι, όχι άλλη ασφυξία στην αγορά, μέτρα ρευστότητας και μέτρα επανεκκίνησης. Έχετε να προτείνετε διαμέτρα, να τα κάνετε για το καλό του τόπου. Και τότε θα είναι βιώσιμο και θα απαντήσω συνολικά. Παρακαλώ. Ναι, θέλετε να απαντήσω σε αυτό. Ευχαρίστω. Να σα πω λοιπόν πού διαφωνούμε. Και οι δύο είμαστε υπέρ τη ανάπτυξη. Με μία διαφορά. Ότι αυτή τη στιγμή προϋπόθεση για να πετύχει η ανάπτυξη είναι να μειωθεί το έλλειμμα, γιατί κανεί δεν βάζει τα λεφτά. Εδώ είναι που διαφωνούμε. Δύο σχολέ σκέψει. Μια στιγμή κύριε Μεταρακή. Βλέπετε πώ άκουσα με τι προσοχή. Είναι ξεκάθαρη διαφορά. Είδατε με τι προσοχή σα άκουσα. Όχι, αλλά ακούστε, τονίζω, έχετε δίκιο. Ξέρω την άποψή σα. Αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο στον κόσμο οι δύο διαφορέ.